Γεια σας και καλώς ήρθατε στην σειρά εύκολων tutorials για σπιτικά κοκτέιλς από το Wonderwall. Σήμερα θα δούμε πώς φτιάχνουμε την καϊπιρόσκα. Μια παραλλαγή της καϊπιρίνια, του παραδοσιακού βραζιλιάνικου κοκτέιλ που κανονικά γίνεται με κασάσα, αλλά πλέον ο καθένας βάζει ό,τι να είναι και το ξεφτιλίζει, όπως αυτό που θα κάνουμε εμείς, ας πούμε τώρα, με τη βότκα. Οι άλλοι που βάζουν μέσα ρούμι και την αποκαλούν καϊπιρίσιμα. Άμα είναι έτσι, πιείτε και καϊπιρούζο με μεζέ ή καϊπιρίνια κόλλα όταν παίζει η αγαπημένη σας ομάδα. Τέλος πάντων, επειδή είναι σχετικά απλή σαν γεύση, είναι ιδανική για να βάλουμε ό,τι φρούτο μας κατέβει στο κεφάλι. Αυτά που κοροϊδεύουμε. Εμείς εδώ θα κάνουμε έναν πουρέ από φράουλα γιατί την είδαμε hipsters. Θα χρειαστούμε βότκα, lime ή λεμόνι για την οξύτητα, καλύτερα όχι ακτινίδιο θα κάνουμε με το. Ζάχαρη άσπρη μαύρη για σιρόπι, πάγο, ένα shaker είτε του φραπέ είτε καναβάζω με καπάκι και τις φράουλες γιατί την είδαμε hipsters. Η πρώτη μας παρασκευή είναι το σορόπι ζάχαρης. Είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο από την ζάχαρη γιατί ομογενοποιείται πιο γρήγορα και δεν χρειάζεται να ανακατεύουμε μέχρι να βγάλουμε βυζιά. Η αναλογία μας είναι 1:1, δηλαδή όση ζάχαρη τόσο νερό. Παίρνουμε ένα ποτηράκι ό,τι να είναι και παίζουμε μπαλίτσα. Βάζουμε και λίγη μαύρη από πάνω έτσι για την μπουτανιά. Το ρίχνουμε στο μπρίκι και προσθέτουμε νερό. Βεβαιωνόμαστε πως δεν είναι τσίπουρο για να μην πάμε στο διάολο και το κάνουμε μπλουμ. Ανακατεύουμε, το αφήνουμε να βράσει και αφού μπουρμπουληθρέψει, τσεκάρουμε με το κουταλάκι για να δούμε αν έχει μέσα κόκκους. Αν είναι διάφανο, είμαι θα κομπλέδες. Στη συνέχεια πάμε φράουλες. Αφαιρούμε κοτσάνια, ρίχνουμε στο μπλέντερ και προσθέτουμε και καμιά κουταλιά από το σορόπι. Αν είμαστε deep άχρηστοι και δεν μπορούμε να χειριστούμε το blender, φωνάζουμε έναν φίλο μας που ξέρει. Μετά κόβουμε τα lime σε wedge, τις φετούλες με αυτό το πάχος, στη μέση και ξανά στη μέση. Το κάθε lime βγάζει 8. Αν βγάλει παραπάνω, πετάξτε το, έχει ραδιενέργεια. Ξεκινάμε. Ζουπάμε 6 lime wedge και τα σαβουρδάμε μέσα. Στη συνέχεια προσθέτουμε 60 ml βότκα, δηλαδή όσο 2 σπιτικά σφινοπότηρα, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. 10 ml σιρόπι ζάχαρης, όσο είναι δηλαδή ένα κουτάλι της σούπας και θα βάλουμε και 15 ml πουρέ φράουλας. Ούτως ή πιν ένα μεγάλο κουτάλι 10 ml και ένα κουταλάκι του γλυκού. 5 ml είναι αυτό μέχρι πάνω. Προσθέτουμε τον πάγο και το χτυπάμε στο shaker μας ή σε ένα βάζο ή σε κάποιο σκεύος που κλείνει για να μην κάνουμε την κουζίνα ηλία ρίχτο. Τέλος, το ξυγιόμαστε όλο όπως είναι μέσα στο ποτήρι μας. Αυτός είναι ο ιδιαίτερος βραζιλιάνικος τρόπος σερβίρισματος, ο οποίος δεν αλλάζει εντελώς τίποτα στη γεύση. Ρίχνουμε και ένα καλαμάκι και αντίο ζωή.